vivo. Αφού είναι παρατηρητής ο φίλος μου, ο Πέτρος Νίκη είναι σήμερα. Τέρμα. Μια μπαλιά προς την περιοχή της Μικόνου. Διώχνουν οι αμυντικοί της Μικόνου. Η μπάλα στα πλάγια με τον Μπουλγουρίδη. Μια μπαλιά για τον Καραγιάννη. Σέντρα. Πρώτη επικίνδυνη φάση για το Βίζαντα Μεγάρων. Μπλοκάρει ο Πίνης. Μπλοκάρει ο Διαμαντής. Ο τερματοφύλακας της Μικόνου. Έτοιμα όλα για το κόρνερ. Εκεί, μέσα στην περιοχή. Τι γίνεται. Δύσκολη φάση ακόμα. Πινέιρο ξανά. Δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής ένα πέσιμο. Ξανά μέσα στην περιοχή. Καταφέρνει και διώχνει. Ο αμυντικός εκεί, ο Δούμουρας είναι. Του Βίζαντα. Κορτσάμι διεκδικεί την μπάλα. Ο διαιτητής σταματάει το παιχνίδι. Διότι βλέπουμε τραυματισμό στο κεφάλι. Βλέπουμε κάποιες αψιμαχίες εκεί από τον κύριο Ασημωμίτη. Είναι παρατηρητής γηπέδου. Κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στον πάγκο του Βίζαντα. Και συνέχεια στο παιχνίδι με ένα ελεύθερο. Περνάει εκεί η μπάλα, όχι. Ένα σουτ, πολύ καλό σουτ από τον Χατζάκο. Πάρα πολύ καλό το σουτ. Μπλόκαρε όμως ο τερματοφύλακας Μικόνου. Ο Διαμαντή. Υποψίες για χέρι εκεί. Δεν δίνει τίποτα η επόπτης. Και μια προωθημένη παλιά. Κατευθείαν πλάγιο out όμως. Συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί με τον αμυντικό τον Μουσκάη. Ανοίγει πλάγια. Ανακόπτουν τις Μικόνου. Και δίνουν μπροστά για τον Σγκούρι. Σγκούρι. Σγκούρι με τον αντίπαλο του. Σγκούρι μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Τρίπλε. Σγκούρι και μπλοκάρει ο Πίνης. Δεν ήταν. Ήταν κάτι σαν σέντρα σούτ αυτό. Αδύναμο. Ελέγχει εκεί ο αμυντικός της Μικόνου. Τι έχουμε εδώ, αντεπίθεση. Αντεπίθεση για την Μύκονο. Πολύ ωραία μπαλιά. Σουτ. Απόκρουση φοβερή. Εκεί από τον τερματοφύλακα. Στο 23. Πολύ ωραίο σουτ του Πίνε. Όλοι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Πίνη. Πινέιρο εκτελεί. Ωραίο. Και γκολ. Γκολ 1-0 για την Μύκονο. Βλέπουμε τον Κορτσάμ να πανηγυρίζει εκεί πέρα. Με πολύ ωραία καρφωτή κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πίνη. Και ανοίγει το σκορ στο 23. Η ΑΕΜ Μικόνου. Ασίστ του Πινέιρο. Όμορφα εκτελέσει. Όλα έτοιμα. Έχει στήσει ο διαιτητής το τείχος. Έχουν πάει και άλλοι παίκτες ο τείχος. Απευθείας εκεί πάνω στο τείχος. Κατίδης προσπαθεί ξανά το σουτ. Και στην αντεπίθεση η Μύκονος τώρα. Με τον Γκούφα. Αλλάζει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία Γκούφα. Μια τρίπλα από τον Πινέιρο. Παραλίγο. Παραλίγο κόρνερ. Στο 26 φοβερή απόκρουση από τον Πίνη. Ο Πινέιρο βρέθηκε μόνος του εκεί από ασίστ του Γκούφα. Η Μύκονος. Παίζουν γρήγορα ο Χατζάκος με το Φουάση. Φουάσης. Ξανά στο Χατζάκο. Αλλάζει εκεί με τον Μπουλγουρίδη. Επικίνδυνο το shoot out απευθείας. Πολύ καλή φάση για τον Βίζαντα Μεγάρο στο 39. Ο Αρκούδας στο πλάγιο out, εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Προωθεί την μπάλα μπροστά για τον Σγκούρι. Γυρίζει πολύ ωραία ο Σγκούρι. Παπαδόπουλος τώρα με 2 και 3 παίκτες. Βρίσκει πάρα πολύ ωραία. Βρήκε πολύ ωραία τον Γκούφα. Δεν μπορεί να κερδίζει όμως ο Γκούφας. Μαχητικός ο Γκούφας. Σγκούρι στον Πινέιρο. Πινέιρο σου. Και γκολ. Πολύ όμορφο γκολ πλανέ από τον Πινέιρο. Η Μύκονος στο 6ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου διπλασιάζει τα τερματά της.
Ο Σγκούρι βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Πινέιρο και εμένα... και εμένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Κάνει το... εκτελείται πολύ δυνατό το πλάγιο από τον παίκτη της Μικόνου. Μουρίκη εκεί δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Και στην αντεπίθεση ο Βίζαντας. Βγαίνουν οι παίκτες, κόβει ωραία ο Κορτσάμ. Κατεβάζει όμορφα ο Πινέιρο. Και ανοίγει δεξιά για, για αριστερά για τον Αρκούδα. Πολύ βαθιά μπαλιά εκεί. Δεν του πετύχει την κοντρόλ, αλλά βρίσκει τον Σγκούρι. Σγκούρι μέσα στην περιοχή. Σγκούρι, Σγκούρι. Πολύ καλή ενέργεια. Και απευθείας out την μπάλα. Πολύ ωραία γύρισε εκεί ο Σγκούρι, έβαλε πλάτη τον αμυντικό. Ο διαιτητής δίνει, παίζεται, Χατζημελετιάδης μια σέντρα εκεί, πάει να πάρει την κεφαλιά. Δοκάρι! Δοκάρι! Δεν το περίμενε εκεί πέρα ο Διαμαντής. Τζαρτζαρίσματα εκεί, κερδίζει την μπάλα πολύ ωραία ο Γκούφας. Γκούφας μπροστά για τον Σγκούρι. Σγκούρι μόνος του, φεύγει! Φεύγει ο Σγκούρι με ένα αμυντικό. Σγκούρι μόνος του, αλλάζει για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο στο 3-0! Δεύτερη ασίστ για τον Σγκούρι και ο Παπαδόπουλος στο 3-0. Στο 60 η Μύκονος τριπλασιάζει τα τερματά της με τον Παπαδόπουλο. Από τους καλύτερους παίκτες σήμερα, στο 58, συγγνώμη. Ο Σγκούρι έφυγε πάρα πολύ ωραία εκεί. Είναι κάτι που ξέρει... διώξιμο από τους αμυντικούς Μύκονου. Ξανά πάγια. Παπάς. Τρίπλα εκεί, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, βρίσκει παίχτη του Βίζαντα. Ένα σούτ εκεί, απευθείας out. Καλό το σούτ εκεί από τον Χατζάκο. Και τώρα με την μπάλα ο Πινέιρο. Πινέιρο στο χώρο του κέντρου αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι για τον Παπαδόπουλο. Έχουν πολύ καλή συνεργασία. Παπαδόπουλο στη σέντρα, κανένας. Πρέπει να έκλειψε το απευθείας out, αλλά πρέπει να έκλειψε το δοκάρι εκεί πέρα. Πολύ ωραία σέντρα σου του Παπαδόπουλου, παραλίγο να γίνει το 4-0 εδώ. Καθυστερεί εκεί ο Γκούφας, ξαναγυρνάει εκεί στον Πάγια. Πάγια αλλάζει για τον Παπαδόπουλο πολύ ωραία. Περιμένει, κοιτάει τις επιλογές του. Πάγια, Κέμπε. Πολύ ωραία τριγωνάκια στο Μικόνου και ο Μουρίκη αλλάζει εκεί μπροστά δεξιά. Μια σέντρα, προσπαθεί ο Σγκούρι, δεν μπορεί. Δοκάρι, απόκριση και δοκάρι από τον Παπαδόπουλο. Πάμε ξανά στην επίθεση τώρα ο Σγκούρι. Κερδίζει την μπάλα εκεί, όχι. Ο Πάγια κερδίζει την μπάλα. Ξανά στο Σγκούρι. Σγκούρι πάει για τρίπλα, δεν μπορεί να περάσει. Σγκούρι αλλάζει με το Μουρίκι. Μουρίκι. Με το Σταφούκα εκεί, Μουρίκη, Κέμπε έρχεται να κερδίσει την μπάλα, Κέμπε. Είναι ο Σταφούκα πανταχού παρόν, ξανακερδίζουν. Πάγια, ένα σουτ, Πάγια, δοκάρι, απόκριση και δοκάρι. Και στην επαναφορά δεν μπορεί εκεί ο παίκτης του Μικόνου, μπλοκάρει ο Πίνης. Δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό, να αποκρούει ο τερματοφύλακας ο Πίνης και η μπάλα να βρίσκει το δοκάρι από τον Μουρίκη. Τελείως Ζαχαράκης, Καραγιάννης, πλάγια στο Χατζημελετιάδη. Αλλάζουν ωραία τριγωνάκια με τον Σταφούκα και ξανά εκεί πέρα ο Πεκίνη. Ένα σούτ όμως δεν είναι καθόλου καλό.